Με αφορμή την ανετιολόγητη απόρριψη από συγκεκριμένους δικαστές ετοιμάτων αναβολής για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο πληρεξουσίων δικηγόρων και ιδίως για λόγους υγείας νοσούντων με COVID στα δικαστήρια της Χαλκίδας, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Ευωϊκή Πρωτεύουσα και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Η οποία σε συνέχεια της εξ αρχής αμέριστης στήριξή της στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας και στο ζήτημα που προέκυψε σε ό,τι έχει να κάνει με ένα διαδικαστικό θέμα αναφορικά με τα προβλήματα που είχαμε στη χορήγηση αναβολών όταν τούτες αφορούν το πρόσωπό μας είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους επαγγελματικούς, επέλεξε σε συνέχεια της στήριξής της να έρθει στην πόλη μας συμβολικά και να συνεδριάσει σε μια συνεδρίαση η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Επίσης, από κοινού, με το Προεδρείο της Ολομέλειας, συνδιοργανώσαμε μια συμβουλική παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στο δικαστικό μέγαρο του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εν ώψη της σύγκλησης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν του τμήματός μας. Και επαναλαμβάνω ότι ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Θέλω να πω ότι το δικηγορικό σώμα είναι συμπαγές, είναι ενωμένο, ομονοεί και δεν έχει την διάθεση να αποδεχτεί καμία έκπτωση από την αξιοπρέπεια την οποία ο νόμος ο ίδιος έχει προσδώσει και ο ίδιος ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να απολαμβάνει από τους υπόλοιπους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν οι δικαστές, για τους δικαστές να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά διαφορετικά. Όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι έχουμε σπουδάσει το ίδιο, είμαστε συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, δυστυχώς φαίνεται να κοφεύουν και να το ξεχνάνε αυτά. Προφανώς το γεγονός ότι είναι ψηλότερα από εμάς μέσα στο ακροατήριο τους δίνει κάποιον άλλον αέρα. Δεν είναι έτσι. Είμαστε όλοι μπροστά στη δικαιοσύνη το ίδιο, ίσοι. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν λοιπόν οι δικαστές κατά την έναρξη της πανδημίας να φοβούνται για την κρίση και να ζητάνε να κλείσουν τα δικαστήρια και όταν έρχονται δικηγόροι που είναι ασθενείς με COVID να μην δέχονται τις το αίτημα για αναβολή των υποθέσεων. Όταν αυτοί είναι οπλισμένοι και καλυμμένοι πίσω από τα τζάμια, από τα plexiglass που έχετε δει στα κουρατήρια. Τώρα, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, διατρανώσαμε την αντίθεσή μας, γι' αυτό που συμβαίνει σε βάρος όλων των συναδέλφων σε όλη τη χώρα, είναι μία μειοψηφία, είναι γεγονός. Δεν μπορώ να γενικεύσω. Όμως δεν μπορούμε να μην στυλιτεύσουμε αυτή την μειοψηφία. Όπως επίσης, εμείς δεν μπορούμε ως δικαστικό όργανο που είμαστε και όχι μόνον, ενός του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, να μην είμαστε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας Ανάσης Μακρυγιάννης, τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής απασχόλησαν και άλλα εσωτερικά ζητήματα του δικηγορικού κόσμου. Πρόσφατα θα είδατε με τον ΕΦΚΑ ότι βρέθηκαν ανασφάλιστοι όλοι οι δικηγόροι της χώρας για κακή λειτουργία του ΕΦΚΑ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι να είναι καρκινοπαθείς με σοβαρές παθήσεις και για λόγους στην κυριολεξία κακής λειτουργίας του ΕΦΚΑ να φαίνονται ανασφάλιστοι ενώ είναι πραγματικά έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους ή πραγματικά δεν έχουν καμία οφειλή. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης θα μας αποσχολήσει είναι ο οργανισμός των δικαστηρίων και γενικά όπως θα ακούσατε η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας όπου ήρθε, παρουσιάστηκε πριν από μία εβδομάδα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης του κ. Τσιάρα στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακούστηκε τον Πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις από αυτού. Θέλουμε να δούμε με προσοχή λοιπόν ακριβώς το όπως έρχεται ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο και να τοποθετηθούμε από αυτό. Νομική βοήθεια. Οι ευάλωτοι προστρέχουν στο διορισμό πληροξουσίων δικηγόρων. Ξέρετε ότι οι δικηγόροι είναι απλήρωτοι 3 χρόνια από το ΤΑΓΔΙΚ, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το αντιλαμβάνεστε, ενώ αφορολογούνται κανονικά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν επιτέλους σε μια ευνομούμενη πολιτεία.